Sometimes in life you feel the fight is over. Η αγαπημένη εκπομπή Midnight στο John Greek 88,6 και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξένησαν τον Μέμο Μπεγνή, που όπως όλα δείχνουν, φέτος είναι η χρονιά του, καθώς γεύεται την επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Το κλουβί με τις τρελές είναι μια παραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Μιλάμε για 25 σκηνικά, 350 κοστούμια, 22 ηθοποιοί επί σκηνής και 8 άτομα ορχήστρα. Είναι ένα πράγμα μεγάλο, γίνεται στο Παλάς, γιατί μόνο αυτό θα μπορούσε να αντέξει. Αν σ' αρέσουμε να μας το δείξεις και δεν χρειάζονται άλλες αποδείξεις. Είναι κάθε μέρα 1500 άτομα μέσα. Είναι προπολημένα τα εισιτήρια μέχρι και το Μάιο και πιστεύω και μάλλον θα πάρει και άλλη παράτηση μέχρι τέλος. Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε και για την απόφαση που πήρε φέτος να ανέβει σε μία μουσική σκηνή μαζί με τον Αντώνη Λουδάρο και την Ηρώ. Είμαι και μουσικός από πολύ μικρός. Ναι. Οπότε ήταν και μια ευκαιρία να το κάνω αυτό. Ήταν ένα αποθυμένο. Και ο Αντώνης είναι ψωνάρα, αυτό είναι γνωστό. Ο Αντώνης είναι μεγάλη ψωνάρα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είμαστε οι εαυτοί μας, δεν κάνουμε κάτι άλλο, ούτε βγαίνουμε πρώτο πρόγραμμα, δεύτερο πρόγραμμα, ναι, με κοστούμια, με αυτό βγαίνουμε τα τζινάκια και τα αθλητικά μας. Κάνουμε πάρα πολύ πλάκα μεταξύ μας και ο αυθορμητισμός αυτός νομίζω περνάει κάτω και αρέσει πάρα πολύ. Πώς σχολιάζει ο γνωστός ηθοποιός τα σύριαλ της φετινής σεζόν? Κάποια σύριαλ είναι καλά, που είναι πια μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όλα τα υπόλοιπα πραγματικά δεν μ' αρέσουν. Ο Μέμος Μπεγνής διέψευσε τις φήμες περί τσακωμού με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και παραδέχθηκε ότι ενοχλείται όταν δημοσιεύματα και εκπομπές ασχολούνται με την οικογένειά του. Πες μου σε παρακαλώ, ειλικρινά, ναι, ενώπιον όλων. Ναι. Έχουμε εμείς τσακωθεί έστω και μισή φορά? Όχι, νομίζω ότι ίσως και να μην έχουμε διαφωνήσει ποτέ. Ποτέ ίσως. Δεν είμαι σίγουρο. Αλλά ήταν πολύ καλό αυτό. Τσακωθήκαμε, λέμε, στο μαγαζί για μια κόμενα. Ναι, ναι. Πήγαμε έξω και μας άκουγε η τραγουδίστρια. Απ' έξω. Έχω ασχοληθεί με την οικογένειά μου, έχω στείλει εξώδικο και έχω κόψει θέμα στον αέρα που δεν βγήκε ποτέ. Απειληθεί κιόλας, μπορώ να σου πω. Ναι. Βέβαια. Λέγοντας δηλαδή. Λέγοντας ότι ξέρεις, θα το βγάλω. Λέω δεν θα το βγάλω γιατί είναι προσωπικό μου, όχι θα το βγάλω γιατί εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα για μένα.